Εδώ είμαστε στο χωριό Κεραμίδι. Κεραμίδι. Ναι, Εδώ και είναι εδώ ο φίλος μου είχε δώσει του Περπινιάδη το δίσκο. Ναι. Συλλέκτης. Από μέσα δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμα δύσκολα. Από έξω έχουν φτιάξει την κατάσταση. Αλλά από μέσα άδεια, ε. Βέβαια, όλα άδεια. Και με 5, ευρώ, με 5, μηδέν. Με, και ευρώ μηδέν. Μηδέν. Τα χρήματα που δώσαμε, 6.600, φτιάξαμε τα παράθυρα. 5.000 τα παράθυρα. 2.500 υπόλοιπες μέσα. Πάντα λεφτά. Τέλος. Που είχε αυτά τα αγόρασα από την τσέπη μου. Έχω βάλει και 6.000 από την τσέπη μου. Δεν μιλάμε τώρα για ντουλάπια μέσα. Όχι, αγαπητέ, μπορεί να το δείτε μέσα. Ντουλάπια. Πάρτε τη γέννη και να την αφήσετε. Δεν υπάρχει. Ούτε ντουλάπια ούτε κουζίνα. Τίποτα. Όχι, λάτε ένα κρεβάτι από εγώ διπλό και το στρώμα ήμουν. Ούτε μου να πέσω κάτω. Ούτε. Όχι ότι κοιμάμαι εδώ. Γεια σα. Δεν κοιμάμαστε εδώ. Δεν κοιμάμαστε. Πρώτα μπορώ να καθίσω. Είμαστε στο σάρκο. Σε ένα κοντέινερ. Α, σε κοντέινερ. Ναι, εδώ δε. Απλώ δεν μπορώ να καθίσω και έρχομαι κάθε μέρα εγώ και κάθομαι εδώ. Και κάθε δούτια απασχολεί. Τι να κάνω, το καθάρισα εδώ, τι να κάνω. Τι να μέσα στο κουτί. Είπανε κάτι ότι θα φέρουν τίποτα άλλο. Θα κάνουν. Φέρανε κουτιά και κάτω, αλλά τα αφήσανε το κοντέινερ. Α, τα φέρανε. Τον κακό του στον καιρό. Τα έχουν εκεί πέρα, τελικά ήθελαν να βάλουν ρεύμα για να τα πληρώσουμε εμείς. Υπήρχαν αυτά τα λεφτά να δώσει 300-300 ευρώ για να σε βάλει δίαιτο ρολόι. Και είναι έτσι τα κοντέινερ στη Φαρκαδόνα, παρατημένα. Α, στη Φαρκαδόνα τα έχουν πάει. Ναι, στη Φαρκαδόνα ήταν εκεί να πάμε. Ναι. Αλλά σου λέει το ρεύμα πρέπει να το πληρώσετε εσείς. Ναι, ναι. Και δεν πήγε κανένα. Όχι. Ποιος θα πάει, ποιος θα δώσει 400 σταρικά για να πάρει το ρολόι. Γιατί είναι επιπλωμένα μέσα. Όχι, τίποτα δεν είναι. Τίποτα, άδεια είναι. Άδεια. Δηλαδή από τη δάση τη Στέλλα εδώ στο Παλαμά, άδεια. Τι να κάνει. Με ένα κακό νυπτηράκι μόνο. Μα δεν έχει αποχέτευση. Ούτε αποχέτευση. Όχι, πού θα οδηγεί, δηλαδή, θα βάζουν τα κακά. Δηλαδή έβαλανε δηλαδή, τα κουτιά χωρίς αποχέτευση, χωρίς τίποτα. Και θα έπρεπε τώρα εσύ να δίνει, α το πούμε, και για αποχέτευση αλλά και για ρεύμα. Για να βάλουν. Εντάξει, αποχέτευση που να την κάνανε. Το ρεύμα πρέπει να πάρει σε φελιρολόγη δηλαδή. Πώς θα το πληρώσει. Είπαν θα το πληρώσει ο μισό διόμορφο. Πώς, στο Αρκαλοχώρι στου Μοπλεγέντε ήταν. Άλλο, εκεί πέρα δεν πληρώνουμε τίποτα το ρεύμα. Αλλά δεν είναι διοκτησία τη Φαρκαδόνα. Απλώ εμεί ζητήσαμε μια χάρη και μα δώσαν ένα. Ένα κοντέινερ. Έτυχε να είναι κενό. Ναι. Έφυγε κάποιο για Γερμανία και το δώσανε σε εμά. Και καθόμαστε εκεί τώρα 6 μήνε και. Τα Χριστούγεννα. Και να δούμε το σπίτι μέσα. Ναι. Θα πάρεις από μέσα να τα δείχνετε γιατί άλλοι νομίζουν περνάνε βάζει με φωτογραφία και βλέπουν την πογιά. Τι πογιά, τι να κάνω απ' έξω. Απ' έξω το εισέξω, ωραία. Γιατί ο μάστος μου δεν θέλει 2.000. Και η σημαία, παιδιά, γιατί. 2.000 για να το βάψω μέσα έξω. Το έβασα μόνο μου και τα χέρια μου είναι διασμένα. Από τον πόνο, με πόνο τα χέρια μου. Κράτη μέσα να δείτε. Αυτές τις πόλεις που βλέπετε πριν 4 μέρες, 5 ημέρες. Τώρα. Έβαλες τις πορτούλες σου. Ναι. Ναι. Μέσα στο δωμάτιο είναι άδεια. Άδεια. Τίποτα, μέσα. Παιδιά. Μπορείτε να πάρετε να δείξετε τον κόσμο με το φαρ και με το φαρ. Πού είστε η κατάσταση. Θυμόμαι στο φουτό αυτό. Έπεσε. Μα σε θυμάμαι εγώ στο πρώτο βιντεάκι που πήρε φωτιά ο φούρνος γιατί ήταν βρασιμπλωμένος. Αλλά να πούμε ότι το πρόβλημα δεν σταματάει, ας το πούμε, δεν σταματάει η παιδιά. Δηλαδή οι άνθρωποι μπήκανε μέσα, εντάξει πήραν αυτά τα λιγοστά χρήματα που ήταν μόνο και μόνο για να βουλώσουν, ας το πούμε, κάποια μάτια. Και αν μπορεί ο κάθε κυβερνώντος βουλευτής να μπορεί με 6 χιλιάρικα, που 6 χιλιάρικα κάνει μια ηλεκτρική συσκευή του κάθε βουλευτή, έτσι, με 6 χιλιάρικα να μπορείς να φτιάξεις ένα σπίτι και να πεις ότι
Όταν λες αποζημιώνω, πρέπει ρε φίλε να αποζημιώνεις. Όταν λέμε να αποζημιώνουμε, λέμε να αποζημιώσουμε. Αν τώρα εσύ μου στέλνεις, ας το πούμε, 6.000 μόνο και μόνο για να μου βουλώσεις τα αυτιά, δεν είναι έτσι. Και ειδικά αυτά τα σπίτια που είναι με μπετά, εγώ πιστεύω ότι τα προβλήματα όλο και θα δημιουργούνται στο άμεσο μέλλον. Γιατί ενώ εδώ μπήκε, το καθάρισε το τέτοιο, εγώ βλέπω ότι η υγρασία συνεχίζεται. Ναι, έχει υγρασία, ναι. Φουσκώνει, κάπου κάπου φουσκώνει, ναι. Εδώ βλέπετε, ενώ είναι καινούριο βαμμένο, ενώ έχει δώσει τα λεφτά για να βαφτούν και για να αυτό, αυτά τα προβλήματα δεν θα σταματήσουν. Και δόξα, πώς το εκτόκες από αυτές. Μα φαίνεται σε, πολλά, σε πολλά σημεία. Ενώ θυμούμαι και το έχεις ξύσει, το έχεις κάνει τη σκούτα. Εδώ και δεύτερη φορά ξύμενο. Χθες το ξύμα. Και αυτό που φοβάμαι εγώ, ξέρεις ποιο είναι, μην φεύγει η γρασία και πάει πάλι στα κουφώματα και σου χαλάσει και τα κουφώματα. Άμα τα χαλάσει, θα χαλάσει. Τι να κάνουμε. Έχει τώρα 9 μήνες. Έπρεπε να τα αφήσει λίγο ακόμα να φάει, να φάει λίγο το καλοκαίρι. 9 μήνες. 9 μήνες εδώ. Ναι, είδε όμω ότι. Ό,τι βγάζει ακόμη βγάζει. Εντάξει, έχει μέσα. Εντάξει, αλλά. Εγώ το χειμώνα είχα βάλει και σώμα, να μην είναι αυτό. Έχω κάνει 3 τόνους ξύλα. 3 τόνους ξύλα για να ζεστάνει, για να ζεστένει. Το είχα κλείσει το παράθυρο, να είναι μονωμένο. Αλλά τι κλείσει το παράθυρο, που ήταν σαραβαλιασμένο όλο. Που ανοιχτά όλα. Η αποθήκη πέρα όπω είδατε, όπω την είδε είναι. Τίποτα. Το ίδιο. Πού δεν υπάρχει μία. Με τι να το φτιάξω. Το γιο τον ξαναπήρανε στη δουλειά ή... Ναι, τον πήρανε μετά από ένα μήνα. Τον πήρανε μετά από ένα μήνα, ναι. Έληξε η σύμβαση που ήρθε, τον πήρανε. Τώρα δουλεύει πάλι εκεί. Πάλι δουλεύει. Εντάξει, πάλι καλά. Έλα. Τώρα, σκέτω το κρεβατάκι αυτό. Τώρα, και μάλιστα τη φορώ με στρώμα... Αυτό είναι, εδώ. Δύο φορές. Δηλαδή δεν κοιμάμαι το βράδυ, πάνω τώρα θα ξεχωράσω το... Εδώ. Κατά τις 3 ώρες από πρώτη, σηκώνω στις 5. Διπλό κρεβάτι με μόνο στρωματάκι. Σιγά σιγά όμως έρχονται άνθρωποι, προσπαθούν να το ξαναβιώσουν. Αυτοί που είναι, δηλαδή μας αυτοί που ήταν, αυτοί είναι οι ίδιοι. Όχι, δεν θα δώσω χρήματα, πώς θα κάτσουν να σπίγεται. Πώς μπορείς. Μπορείς, 120-130 τραγουδικά σπίτι και παρατημένο άνθρωπος. Δεν είμαι τα λεφτά, κάπως το φτιάξει. Πήρε 600. Το από πέρα εκεί. Αυτό είναι παρατημένο. Λοιπόν, πάμε λίγο το πρόβλημα. Μα είναι εμπόλικα. Είναι παρατημένο. Απέναντι ακριβώς είναι παρατημένο. Απέναντι ακριβώς είναι 4 στη σειρά. Πέραντε ακριβώς από αυτό, είναι 4 στη σειρά παρατημένα. Η εκκλησία έχει χάλια. Χάλια. Δεν φτιάξει τίποτα. Ούτε φτιάξαν την εκκλησία. Με τι. Οι παπάδες έχουν λεφτά. Δεν έχουν λεφτά οι παπάδες, όχι. Αυτός μπορεί να έχει οι παπάδες. Ποια δεν είναι από μόνοι τους. Η ενορία εδώ δεν είχε, πώς λέω αυτούς σου, οι αρχιμαδρίτες αυτοί δεν κάνανε τίποτα. Δεν ξέρω, δεν άκουσα τίποτα. Δηλαδή Κυριακή πού κάνετε λειτουργία, δεν κάνετε. Α, στην παλιά πάνω. Εκεί ήμουν εγώ. 18 μέρες απάνω στο τμήνο και ήμουν. Μας είχε εκεί στο νερό, από 10 μέρες στο νερό ήταν απάνω μέχρι να πέσει κάτω. Και κάθε μέρα έπεσε από 10 πόντους. 20 πόντους. Εδώ παιδιά κάποιοι μπήκανε, βάλανε κουφώματα, έχουν βάλει τα κουφώματα, αλλά μέσα τα σπίτια είναι άδεια. Αυτό απέναντι δεν είναι καθόλου, όμως το είναι. Έχει τα κουφώματα εδώ μέσα, χάλια. Έβαλε και αυτός τα κουφώματα. Όχι, τα είχε αυτό. Α, τα είχε αυτός. Είχε. Είναι ρημαδιό. Είναι ρημαδιό μέσα. Είναι, ποιος θα το δώσει. Πού να φτάξουν 4.000. Τέλος πάντων, πάω. Πάντα γεια. Δεν τα πούμε. Να είσαι καλά, χάρηκα που σε είδα. Και εγώ χάρηκα που σε είδα να μένεις γιατί είσαι με το χαμόγελο. Και δεν τα κάνεις. Υπομονή, υπομονή να είμαι. Θα δώσει χαιρετίσματα του γιου. Το βράδυ μπορεί να κοιμηθούμε καθόλου. Δυστυχώς, όταν θα έρθει και χειμώνας θα είναι ακόμη πάλι δύσκολο. Ναι. Το συνέστημα του όταν βρέχει σου ξυπνάει η θύμηση και φυσάς και δεν φυσάς. Σαν αυτό που η μαλλιάρακη που με ακούσε κάνω μαλλιάρακη, αγαπώ σου και αν δεν σε έχω δει. Γεια και χαρά! Γεια σου.